που οι περισσότερες, δεν θα σου πω όλες, γυναίκες δεν τις ζηλεύουν. Κυρίες, οι πιο μεγάλες ηλικία, τα σε έχουν και σαν κόρη τους. Άντε, πότε θα σε παντρέψουμε, πότε θα σε δούμε νυφούλα. Γίνεται αυτό. Εισπράττω τέτοια σχόλια και τώρα πάλι στη ΔΕΘ, οπότε μοιράζαμε ένα φυλάδιο και μου έλεγαν συγχαρητήρια για την καμπάνια. Ακολουθούσε καλή τύχη. Η μαμά σου τα λέει αυτά. Τι. Θέλει να σε δει νυφούλα, εννοώ. Όχι, η μαμά μου δεν έχει τέτοιο καημό. Θα χαρεί βεβαίως όταν θα κάνω τη δική μου οικογένεια, γιατί ξέρει πόσο αγαπώ την οικογένεια και τα παιδιά, αλλά δεν νομίζω να μου έχει πει ποτέ μέχρι σήμερα στη ζωή μου, Έλενα, άντε να παντρευτείς. Όχι. Εγώ το λέω στον εαυτό μου. Λες, Έλενα, άντε να παντρευτείς. Τα τελευταία χρόνια, Έλενα, λέω, πρέπει να δώσεις προτεραιότητα και στην προσωπική σου ζωή, ακριβώς γιατί αγαπάω πάρα πολύ την οικογένεια και θέλω να κάνω οικογένεια. Με τέτοιο πρόγραμμα όμως, πού να βρεις και το σύντροφο? Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όταν είσαι από δουλειά. Θα μου στείλει ο Θεός το σύντροφο. Και ο Θεός θα μου στείλει και η οικογένεια. Θα μου στείλει τον τέλειο, τον ιδανικό σύντροφο και μαζί του θα κάνουμε μια υπέροχη οικογένεια. Είσαι κορίτσι του μπαμπά. Ναι, βέβαια. Είμαι κορίτσι που λατρεύει και θαυμάζει τον μπαμπά, γιατί ο μπαμπάς μου είναι πολύ πολύ δυναμικός και πάρα πολύ ευαίσθητος. Έχει τον τέλειο συνδυασμό. Θα ήθελες δηλαδή ο σύντροφός σου να έχει χαρακτηριστικά του μπαμπά σου? Θα ήθελα πολύ να τον θαυμάζω και θα μου άρεσε να είναι πιο δυναμικός από μένα. Δηλαδή θα μου άρεσε εγώ να είμαι ένα βήμα πίσω. Νιώθω ευλογημένη σε ό,τι αφορά την προσωπική μου ζωή, γιατί οι σχέσεις που έκανα ήταν με ανθρώπους πολύ ξεχωριστούς. Παρ' όλα αυτά, τις τερμάτισες. Δηλαδή, κάποια στιγμή μία σχέση μπορεί να τελειώσει, δεν την τερματίζω απαραίτητα εγώ. Κάποια στιγμή μπορεί να επιλέξεις με τον άνθρωπο που βρίσκεσαι σε μία σχέση ότι πρέπει να συνεχίσετε ξεχωριστά. Και αυτό νομίζω τις περισσότερες φορές γίνεται όταν ανακαλύπτουμε τη διαφορετικότητά μας. Κάτι τέτοιο λογικά θα συνέβη και με την τελευταία σου σχέση. Από τη στιγμή που σήμερα είμαι ελεύθερη, το παρελθόν μου είναι κάτι που σέβομαι, που κουβαλάω μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου και νομίζω ότι δεν είναι κομψό, ειδικά όταν περνάει καιρός, να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα πρόσωπα και πράγματα. Επειδή στην εκπομπή μας ο Λούκας Γιώρκας είπε ότι δεν θα μπορούσε να έχει μαζί σου φιλική σχέση. Εγώ νομίζω ότι δύο άνθρωποι που βρέθηκαν μαζί και για ένα χρονικό διάστημα, ένα μεγάλο διάστημα, ταυτίστηκαν οι ζωές τους, πάντα θα υπάρχει αγάπη ανάμεσά τους. Η ματιά είναι στην... Δηλαδή αν η ματιά θα είναι πιο φιλική ή διαφορετική, νομίζω εξαρτάται από το κάθε άνθρωπο και από τη χρονική στιγμή που βρίσκεται. Αναρωτιέμαι αν ποτέ, παιδιά, η Ράπτη έχει πει το όνομα Λούκας Γιώρκας, ακόμα και σε σχέση όταν ήταν. Δηλαδή, θυμάσαι να τον έχει αναφέρει. Ναι, τον έχει αναφέρει. Εγώ, επειδή είχα συνεργαστεί και μαζί τους για αυτό που είχαμε το κάνει. Το μυστικό της Νίκη. Ναι. Όχι δημόσια, λέω, όχι κατηδίαν. Όχι. Νομίζω συνεδέψει ότι δεν τον ανέφερε ποτέ. Ότι δεν έλεγε όχι, αλλά δεν έλεγε και ποτέ τον. Αυτό που πρέπει να το αναγνωρίσουμε καταρχήν ως ανθρώπου καταρχήν και ως γυναίκας είναι ότι επειδή ζούμε στην Ελλάδα, είμαστε μια χώρα κατά τη γνώμη μου τρομερά πουριτανική ακόμα. Και είναι μια πολιτικός η Έλενα, γιατί αυτή είναι η δουλειά της, αυτή είναι η ζωή της, με αυτό ζει. Καταρχήν μπράβο της και μπράβο στη Σοφία που μιλάει τόσο ανοιχτά για την προσωπική της ζωή. Γιατί οι πολιτικοί μας δεν το συνηθίζουν αυτό. Και η ίδια αναφέρεται και στο παρελθόν. Μα είναι ανθρώπινη, είναι μια νέα γυναίκα. Δηλαδή. Είναι, αλλά εδώ είμαστε μια χώρα με τρομερά στεγανά. Ναι, αλλά η Έλενα Ράπτη είναι πολιτικός, είναι βουλευτής και εγώ προσωπικά τα τελευταία χρόνια δεν την θυμάμαι ποτέ να μιλάει για την πολιτική. Κάνει πολύ έντονη κοινωνική. Κάνω κάθε χρόνο συνέντευξη τα τελευταία 10 χρόνια. Πάντα μετά τη συνέντευξη. Αυτό είναι που της λέω. Και την τελευταία φορά είχαμε μαλώσει κιόλας. Και της λέω. Πέρσι. Και τώρα με αναγκάζει να το πω για να την υπερασπιστώ. Εγώ απλά της λέω σταμάτα. Που δηλαδή. Που εδώ. Όχι, όχι, γιατί ναι, γιατί θα πάρεις αυτό το κομμάτι. Και εμείς εδώ τι κάναμε. Βάλαμε, ας πούμε, επειδή κάνουμε τηλεόραση και μια φωτογραφία στο μοντάζ που δεν θα ήθελε η Έλενα, πίστεψέ με, να παίξει μια φωτογραφία. Δηλαδή αυτό τη το δημιουργεί το τηλεοπτικό ή ο τύπος. Κατάλαβες τι να σου πω. Ναι, οκ, ρε παιδί μου, αλλά. Η ίδια δεν έχει αυτή την πρόθεση. Εγώ δηλαδή τελευταία φορά τη είπα. Ρε παιδί μου, έρχεσαι να κάνουμε μια συνέντευξη. Πες και δύο πράγματα για την προσωπική σου ζωή. Και μου λέει, Φέη, το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Ξέρω ότι θα με σεβαστείς. Αλλά εκείνη την ώρα αισθάνομαι ότι πρέπει να υπερασπιστώ
αυτά που κάνω με τόσο ξέρεις, κόπο, όπως είναι το βιβλίο γιατί, αυτό. Μπράβο. Έχει τώρα μια φορά, κοινωνική πούμε, δράση. Παιδιά. Κοινωνική δράση έχει φυσικά. Αυτό θέλω να σου πω. Και μια φορά βλέπει κάτι τέτοιο και αμέσως εσύ να βγει να πει. Δεν είναι η πρώτη φορά, ρε παιδιά, που δεν το κάνει. Δεν μιλάει. Ίσα-ίσα είναι ξύλινη. Δεν είναι. Όχι, εγώ θα ήθελα να μιλάει πιο πολύ. Εγώ νιώθω ότι δεν μιλάει προσωπική. Και να σα πω και κάτι και μπράβο, Σοφία, γιατί αυτό τη το έβγαλε εσύ. Μίλησε πρώτη φορά. Πολύ γυναικεία και ανθρώπινα. Δηλαδή, Έλενα, εγώ θα το πω και επειδή είμαστε γυναίκες, θα το πούμε οι τρεις μας. Δεν είναι πολύ λάθος να περιμένουμε όλες τον πρίγκιπα του παραμυθιού. Δηλαδή, λέει η Έλενα, περιμένω τον τέλειο άντρα. Γιατί βρε, Έλενα, είμαστε τέλειες εμείς. Τέλειος άντρας δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι είναι λίγο ελαττωματική από κατασκευή στα οι άντρες. Να σου πω κάτι. Είναι όμως και το τυχαίο. Ναι, παιδιά είναι. Ναι, ενώ οι γυναίκες είστε μια χαρά όλοι. Ξέρεις τι, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ πιο μπροστά. Λέει η Έλενα, θέλω να βρω έναν άντρα που να είναι πιο δυναμικός από μένα και να είμαι ένα βήμα πίσω. Ναι. Σε πληροφορώ, οι περισσότερες γυναίκες που είναι μπροστά και έχουν έτσι πολύ έντονη δράση, αυτό είναι το όνειρό τους. Έλα όμως που κανείς δεν μπορεί να σταθεί ισάξια δίπλα και είναι πάντα οι άντρες ένα βήμα πίσω. Δεν υπάρχουν άντρες οι οποίοι είναι πολυπράγμονες και έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Θέλεις να μου πεις ότι ένας άντρας όταν έχει μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα δεν νιώθει κάπως? Εξαρτάται γιατί... από τον άντρα. Εξαρτάται από τον άντρα. Όπως εξαρτάται και από τη γυναίκα. Να. Κατάλαβε, δηλαδή, όπως ξέρετε με γυναίκα, το ίδιο ξέρετε τον άντρα. Δηλαδή, μιλάμε απριόρι τι γυναίκες, ας πούμε. Για πολλές γυναίκες είστε πολύ δυναμικές και τους ευνοχίζετε τους άντρες. Οπότε οι άντρες δεν είναι τόσο απλό. Και μάθετε να συνεπαρμόζετε όπως πρέπει στους άντρες. Δεν λέει και αυτό μετά όλα τα πάντα. Μα όταν λέει μια γυναίκα, εγώ είμαι διατεθειμένη και το ιδανικό για μένα είναι να κάνω ένα βήμα πίσω. Και το θέλω, πάει να πει ότι ξέρει να φέρετε και σε έναν άντρα. Όχι ότι δεν θα είναι ισότιμα τα πράγματα, αλλά ξέρει ο άντρα. Ναι, παιδί μου, ότι δεν υπάρχουν τέλειοι άντρες. Δεν υπάρχουν τέλειες. Αυτό θέλει να πει η Κλεοπάτρα. Πες τώρα, Ελένα, βγες στον αέρα να το πει. Δηλαδή, όταν ονειρεύεσαι το τέλειο, το τέλειο είναι το ψεγάδιαστο. Υπάρχει κάτι αψεγάδιαστο γύρω. Ναι, ψάξτε εσείς το αψεγάδιαστο και καληνύχτα, κορίτσια. Αυτό λέω, αγάπη μου, γλυκιά, ότι δεν υπάρχει. Καληνύχτα. Τέλος. Εννοεί ότι θέλει το τέλειο για εκείνη, έτσι όπως το έχει ονειρευτεί. Μπορεί να, είναι, να έχει χίλια κουσούρια, αλλά για εκείνη να είναι τέλειο. Το τέλειο μπορεί να είναι ότι θα θέλει να κάνει οικογένεια που αυτή το ονειρεύεται. Το τέλειο για αυτή μπορεί να είναι ότι να είναι δυναμικός. Να τον θαυμάζει. Το πρώτο πράγμα που είπε να τον θαυμάζω. Αλλά παράλληλα να έχει και ευαισθησία. Ένας άνδρας που νοιάζει τον μπαμπά. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Αγκαλιά με το μαξιλάρι, κορίτσια. Κάποια πράγματα, καλώς ή κακώς, είναι και τυχερά. Έτσι ακριβώς. Ναι. Είναι και είναι να μην και να μην ότι η Έλενα είναι τώρα ελεύθερη. Μην το ανοίξουμε το θέμα, αλλά να μην είμαστε μυρολάτρες. Γιατί, ας πούμε, η Έλενα είπε, που όλοι τις έχουμε αδυναμία και συμπάθεια, είπε να μου στείλει ο Θεός. Δεν στον στέλνει ο Θεός μόνο έναν άνθρωπο. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός στέλνει. Τον στέλνει ο Θεός. Ο Θεός μας βρει τον άνθρωπο. Την κουνά στην ουρίτσα σου, την κουνά στην ουρίτσα. Αλλιώς δεν γίνεται να το κάθεσαι έτσι να περιμένεις το παλιακό, παλιακό. Δεν πας λίγο στο δικά σου, Γιάννης Μπέζος. Να σας πω πολύ σύντομα κάτι για την Έλενα. Ορίστηκε να απαντήσουμε και στον Κώστα που λέει ότι δεν μιλάει για την πολιτική. Ορίστηκε εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα σεξουαλικής κακοποίησης στον αθλητισμό. Και φυσικά συνεχίζει την καμπάνια για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση που είναι υπό την αιγίδα του...